Όνειρα δεν έχω πλέον. Λύση δεν υπάρχει. Μα είσαι πάνω από 45, έχεις πεθάνει. Είναι 20, 35, 45 χρόνων. Μπορεί να έχουν διαφορετική ηλικία, έχουν όμως όλη την ίδια αγωνία να βρουν δουλειά. Είμαι ανεργή εδώ και 2 μήνες περίπου. Ψάχνω ακόμα και στο ίντερνετ και εφημερίδες και γυρνώντας ό,τι πάρει το μάτι μου κτλ. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Εδώ δεν βρίσκονται νέα παιδιά. Είμαι 35, είμαι άνεργος εδώ και 4 μήνες. Οπουδήποτε έχω κινηθεί για δουλειά είναι η τετράωρα ή η μαύρη απασχόληση, τα ξέρετε και από άλλους. Η μόνη δουλειά που βρήκαμε ένσημα είναι σε ένα κομμωτήριο που δίνει 3 ευρώ στο 8ωρο. Με 90 ευρώ το μήνα για 8 ώρες δουλειά την ημέρα είναι αδύνατο να κάνεις όνειρα, μας λέει η Στεφανία Μπάιλα. Τη μία πόρτα μετά την άλλη να κλείνουν βλέπει και ο Γιώργος Φούρκας. Οι πιο πολλοί σε βάζουν να δουλεύεις, να εργάζεσαι 10-12 ώρες με λίγα λεφτά και φυσικά ανασφάλιστος, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Και έχουν την εύκολη απάντηση ότι άμα πεις κάτι, άμα παραπονηθείς ότι δεν γίνεται, δεν μπορώ, σου λέει θα επιλέξω κάποιον άλλον που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Στο κατόφλι της φτώχειας φτάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνεργοι. Όταν σταματήσει να μπαίνει ο μισθός στο σπίτι μας, λένε, έρχονται αντιμέτωποι με τα αδιέξοδα. Έρχεται η ώρα που έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και λες, όχι, τι γίνεται, και βλέπεις ότι κόβεις από το ψωμί, κόβεις από το καθημερινό. Η Μαρουδιά Φιλίππου είναι φυσικοθεραπεύτρια. Το δικό της μεροκάματο εξαρτάται από το εισόδημα των πελατών της. Και όπως μας λέει, ήδη το μεροκάματό της είναι ελάχιστο, γιατί ο άλλος θα κάνει φυσικοθεραπεία και θα μου δώσει, ας πούμε, 5 λεμόνια ή δεν έχει να μου δώσει, θα μου δώσει 1 κιλό μέλι. Αυτό. Εκτός όμως από τα προστοζήν, η ανεργία τους βίνει καθημερινά το χαμόγελο από τα χείλη, λένε, και τους αφαιρεί την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον.